Για χαρά. Και ποιο είναι το σύγχαμα του ποδοσφαίρου? Ο πιο σύγχαμερός στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή παγκόσμια, ποιο είναι? Κιόλο το λένε. Κιόλο, κιόλο. Ειλικρινά, χθες βλέποντας το παιχνίδι της Ατλέτικο με την Τσέλσι, συγχάθηκα τον εαυτό μου. Καλά, ο άνθρωπος δεν έχει ντόπι μέσα του. Δεν έχει τσίπα. Τσίπα δεν έχει. Κατέβηκε να παίξει με την Τσέλσι, η οποία Τσέλσι τι είναι τώρα, καμιά μπάγκερ είναι, δεν κατάλαβα. Και έπαιξε 6-3-1. Είχε βάλει 6 αμυντικούς μπροστά από τον τερματοφύλακα, 3 χαφ αμυντικά και ένα επιθετικό μόνο του Σουάρες. Το βουκαλά του Σουάρες. Δεν πήγε στην αντίπαλη περιοχή. Δεν έκανε ευκαιρία. Είναι τρομερό αυτό, δεν πέρασε σέντρα. Δηλαδή, παιδί μου, είσαι ο παδός της Ατλέτικο. Όπως τη βλέπεις τώρα. Και με αυτόν τον τρόπο που παίζει ο Τσόλο, παίρνει πρωτάθλημα. Να σου πω κάτι άλλο. Παίρνει και Champions League. Και λοιπόν, συχαίνεσαι τον εαυτό σου, ρε παιδί μου. Συχαίνεσαι τον εαυτό σου. Να πάω στο γήπεδο να δω αυτό το πράγμα. Όχι, εγώ δεν λέω να γίνει Eindhoven. Όχι, βέβαια. Όχι. Άλλη μαλακή αυτή. Αλλά αυτά που κάνει ο Σιμεώνε είναι τρομερά πράγματα, ρε παιδί μου. Είναι αηδιαστικά. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ. Έλα, Γιώργο, Αλέξη, Παναθηναϊκός. Γεια σου, Αλέξη. Τι γίνεται? Καλά. Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν το είδα χτες το. Καλύτερα από εδώ. Αλλά εντάξει, την Τσέλσι την πάω να σου πω. Όντως αυτό, εντάξει, έτσι είναι η μπάλα. Εντάξει, τώρα. Αλλά, δεν είναι το θέμα αν είναι έτσι μπάλα. Το θέμα είναι πώς παίζει αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή είναι αποκρουστικό αυτό που κάνει. Θα δούμε. Πάντως και ο Ζηρό ήταν γκολάρα, έτσι. Φοβερό γκολ. Καλός. Εντάξει, και η Μπάγκερ μεγάλη διαφορά. Έχει φορμαριστεί πάλι Γιώργο. Εντάξει, η Λάτσιο τώρα δεν είναι το ιδιαίτερο. Ναι, δεν είναι και η Λάτσιο, ναι. Τίποτα, φίλε, λοιπόν, προχτές δεν ξέρω, ρε φίλε, κοιμήθηκε ο Θεός να μπάλει. Εντάξει, τι να δε. Τα άκουσα και κάτι δικούς μας εχθές. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Μην αρχίζουν και γκρινιάζουν αμέσως. Δηλαδή τα παιχνίδια με τον Μπόλονι μετά θα γίνει και μια στραβή. Έτσι, απλά είναι αυτό που λες, ότι αν έχεις το μεγάλο παίκτη μπροστά, όπως πάντα έχει ο Παναθηναϊκός, εγώ η γνώμη μου, γιατί διαφωνώ με κάποια που είπατε χτες, με πολλούς διαφωνώ. Δηλαδή, εκεί πάσχει ο Παναθηναϊκός, δεν έχει το μεγάλο παίκτη, πώς είχε το Σαραβάκο, το Βαζέχα, το Σισε, το Μπέρκ, να σου θυμίσω έτσι, το Γεωργιάη του Χαραλάμπους. Από τον Αντωνιάδη ξεκινάς. Ναι, αυτό σου λέω το παιδί, αν είδε καλό, εντάξει, μάχεται, αλλά εντάξει, έχει παίξει πόσα παιχνίδια δεν έχει κάνει. Δηλαδή πρέπει, θέλει να παίξει εκεί. Αυτό έλειπε προχτές. Γιώργο, αν γινόταν το 1-1 στο 55, στο 60, μετά το παιχνίδι μου ήταν 1-3. Δηλαδή έπαιξε πολύ καλή μπάλα Παναθηναϊκός. Αλλά μα δεν σε θέλει και μπάλα, δηλαδή να σε θέλει λίγο η μπάλα, γιατί να σου πω κάτι, στα προηγούμενα παιχνίδια που είχε κάποια ρέντα, δεν ήταν έτσι, δηλαδή ήταν 80-20 προχτές. Υπέρ του Παναθηναϊκού, 86-20. Στον δεύτερο ημίχρονο είχε κλείσει πίσω και Παναθηναϊκός να κρατήσει το 1-0. Ναι, ρε φίλε, αυτό σου λέω, ήταν 80-20. Ήταν το μάτς με μεγάλη διαφορά δηλαδή και δεν το πήρε. Έπιασε ο άλλος τώρα με τη Λαμία ο άλλος, ο τερματοφυλακάς τους. Με το Πανετολικό Μελισσάς. Δηλαδή χαθήκαν τέτοιες ευκαιρίες. Κρίμα. Κρίμα γιατί ήταν η νίκη μετά με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, που χαθήκαν οι βαθμοί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μόλις έχει κάνει και Λαουάρης, λες και κάνουν βουτού και παίζουμε μετά εμείς. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Αλλά να σου πω, φίλε, δηλαδή, ας πούμε, τον Ολυμπιακό ήταν 60-40 η κατοχή. Είναι θέμα τακτικής το 60-40, έτσι. Έκανε 4 φάσεις και έκανε 2 γκολ. Ας πούμε, προχτές έκανε 10 φάσεις. Έκανε 10 φάσεις ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, μια φορά 2 παίζε κολόμπαλα. Εντάξει, ήταν αδικία. Γι' αυτό άκουσαμε κάποιους που βγήκανε και μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Μετά, εγώ να σου πω κάτι, Γιώργο. Το έχω πάρει, δεν μπορώ να συγκρίνω τον μπάτζετ με παλιά. Πρέπει λίγο να το πάρουμε απόφαση. Όταν υπάρχουν τα χρέη, ήταν 35 εκατομμύρια χρέη. Τώρα, μεγάλη κουβέντα επίση. Να το πάρει απόφαση. Κάπως έτσι, να το πάρει απόφαση. Με αυτό το υλικό που έχει, τι απαιτήσει να πάρει. Ναι, απλά γίνεται μια προσπάθεια. Σιγά σιγά να φτιαχτεί μια ομάδα. Έτσι χτίζεται η ομάδα. Σιγά σιγά. Δηλαδή τώρα το έχει φέρει στα 12, στα 10 εκατομμύρια το χρέος και κάποια στιγμή πιστεύω θα βάλει λεφτά άμα μείνει. Εγώ δεν στηρίζω τον Αλαφούζο και κάποια παιδιά από τη 13 που ξέρω, τον Κανέλο και κι άλλους. Και αυτοί έχουν απλώς εντάξει, έχουμε απαιτήσεις. Αλλά φίλε, ήταν 30-35 εκατομμύρια τα χρέη. Θυμάσαι τι είχε γίνει. Λοιπόν, τώρα είναι αυτοί οι νέοι με κάποιους καλούς παίκτες. Είπες εσύ και τον Καραγιάννη. Δεν είναι ο Καραγιάννης, ρε Γιώργο, έχει το Σέκελ, δεν έχει το Βέλεφ πίσω. Είναι καλοί παίκτες αυτοί. Ή ο Μαωρίσιο, ο Αλεξανδρόπουλος. Άκουσε. Και ο Βέλεφ και ο Σέκελφελ δεν κάνουν για πρωταθλητισμό. Ότι είναι καλοί παίκτες στην κατηγορία να πάρουν μια τέταρτη θέση για πρωταθλητισμό δεν κάνουν. Ούτε ο Καπέτσης κάνει, ούτε ο Ιωαννίδης κάνει. Όχι ο Καπέτσης, εντάξει, γιατί τον βάζει και στα άκρα. Ναι, εντάξει. Εδώ θέλει να υπάρχει ένας κορμός.
Ένας έχει, κορμός. Κοίταξε, έχει κάποιους άλλους παίκτες. Και μετά να πετάξει πιχιλικάδες. Και στα δύσκολα παιχνίδια φέτος, είδες, εγώ περιμένω, γι' αυτό λέω τώρα, μην το παρατήσουν με την ΑΕΚ. Γιώργο, μην το παρατήσουν με την ΑΕΚ, θα πω. Δεν το παρατάνε. Ναι, να παίξουν με δύναμη, με ψυχή, όπως πάντα, δηλαδή να βγάλει μέταλλο η ομάδα πάλι. Αυτό μπορεί να το κάνει. Και αυτό να πάει, μπορεί μπράβο, να το κάνει. Να πάει, μετά πάει, στο, πάει τετράδα και θα παιχτούν μετά, έτσι. Θα παιχτεί μετά, θα παιχτεί στην πορεία μετά στα play-off. Μην το παρατήσουν. Δηλαδή είναι κρίμα. Αλλά έτσι πιστεύω ότι την άμυνα, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει μια καλή άμυνα. Αλλά μπορεί να παίξει δημιουργικό ποδόσφαιρο. Δεν το κάνει, σου είπα, σε κάποια παιχνίδια που κέρδισε είχε 55-60% κατοχή. Κατάλαβες, ή με τον Ολυμπιακό ήταν 60-40 γιατί έπαιξε τακτική. Έτσι και πήρε, έκανε ας πούμε 4 φάσεις, έκανε 2 γκολ. Ο Ολυμπιακός έκανε 6-7 φάσεις. Εγώ το λέω, ήταν καλύτερος. Δεν συγκρίνω το υλικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, δεν συζητάμε. Αλλά μην αρχίζουν όλοι, και εγώ έτσι έχω ζήσει την ασπρόμηνα με την ΑΠ μέσα, με το Γιουβέντους δύο φορές, με τον Άγιαξ. Εντάξει, έχουμε ζήσει τεράστιο. Πάνω αυτά τώρα, σιγά σιγά να φτιαχτεί μια ομάδα, γιατί ο Αλαφούζος έχει δύναμη. Αν προχωρήσει το γήπεδο, πιστεύω θα κάνει και μεταγραφές εγώ. Έτσι. Όπως και στο μπάσκετ, ρε Γιώργο, με εξέπληξε αυτή με τα γραφάρα του Κροάτη, ναι, που δεν είναι ο Γιαννακόπουλος τώρα. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα τα σαρώσει στην Ελλάδα, αν παίξει. Και θα κάνει κάποια καλά παιχνίδια στην Ευρωλίγα, δεν θα ξεφτυλιστεί. Εκεί τώρα τι έγινε, πώς τον πήρε αυτό το παίκτη, μου εξηγείς. Δεν ξέρω. Χωρίς τον Γιαννακόπουλο πίσω. Στο μπάσκετ δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, τώρα δεν ξέρω. Ο Γιαννακόπουλος, ναι, δεν συμμετέχει, δεν έχει δώσει συμμετοχές, αλλά αυτό. Τώρα, γι' αυτό δηλαδή, μην αρχίζουμε την κρίνια. Να δούμε τώρα με την ΑΕ και τα παιχνίδια μετά. Πιστεύω η ομάδα μπορεί να πάει καλά. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Έλα. Για καλά. Τα λέμε, για. Έλα, φίλε. Μου κάνεις, ρε μάγκα. Μου κάνεις, ρε πανάθα. Μου κάνεις. Είσαι ωραίος, ρε. Μιλάς πολύ όμορφα, πολύ ωραία, πολύ ελληνικά, πολύ η λέξη σου, τα πάντα σου, το συντακτικό σου. Και πάνω απ' όλα ο τρόπος σκέψης για την πανάθα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εγώ βέβαια είμαι παρορμητικός, δεν μπορώ να τα έχω έτσι στρωτά, έτσι απλά. Αλλά εντάξει, προσπαθώ όσο μπορώ. Γιώργο, ξέρεις. Εσύ δεν είσαι παρορμητικός, είσαι άρρωστος. Ναι, πες το και έτσι, ρε Γιώργο. Ρε Γιώργο, να σου πω κάτι. Δηλαδή ήθελα να το κάνω και θέμα. Με θυμώνει την άλλη φορά μου κλείσει το τηλέφωνο με τον Άγιο Βαλεντίνο. Λες και... Μα τώρα ήταν κουβέντα αυτή τη μόδα. Ρε Γιώργο, πάνω στην κουβέντα για μπάλα μιλάμε, ρε Γιώργο. Ρε Γιώργα, και αφού είσαι. Άκου να σου πω κάτι. Πόσες φορές σε έχω δικαιολογήσει και έχω πει, ρε παιδιά, έχει χιούμορ, έχει πλάκα και οι ίδιοι Ολυμπιακοί τον κάνουν κέφι. Πολλές. Δεν διαλέξεις όμως το κατάλληλο timing. Αυτό θέλει timing για να τα πεις. Πάω να κάνω τώρα ένεση στα δικά μου στα γαβράκια, ας πούμε, με την έννοια, κατάλαβες τώρα. Δεν βρίζω μάνες, δεν βρίζω αυτά, δεν βρίζω, δεν βλαστημάω. Κατάλαβες, είπα είναι του Αγίου Τάδε. Εντάξει τώρα, δηλαδή θέλω να σου πω με λίγα λόγια. Καλά έκανες και με έκλεισες στο φινάλε. Έτσι ένιωσες, καλά έκανες και με έκλεισες. Αλλά μην ξεχνάς ότι μιλάμε για μπάλα, ρε Γιώργο. Άμα ήταν να μιλήσουμε για τον Τσιτσιπά και για τη Μαρία την αυτή. Ναι, και να αρχίσουμε να σπλούν, Γιώργο. Το Τσιτσιπά, το ανέβασμα του Στέφανου, πώς το βλέπεις. Κατάλαβες, άντε μιλάτε για τον Τσιτσιπά. Κατάλαβες, μπάλα μιλάμε, θα βρίσουμε, θα ξεφύγουμε. Έχει ξεφύγει εσύ, εγώ, όλος ο πλανήτης. Όλοι όσοι παίρνουμε τηλέφωνο, το 80% έχουμε ξεφύγει. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, ξέρεις τι μου τη δίνει, ρε Γιώργο. Τα τελευταία τώρα θα έλεγα, τώρα φέτος, τη χρονιά αυτή. Εκείνη η Ρουφιάνα, η Λαμία, τα πουρώνονται πίσω στη Λεωφόρο, 11, 13, πόσοι 15, πόσοι παίξανε. Λοιπόν, με νύχια και με δοσά σκυλιά. Πάμε στην Τούμπα στα 4. Λοιπόν, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό. Αυτό θέλω να πω. Η μεγαλύτερη αντιπαραθυριακή, η μεγαλύτερη παραμύθα είναι ότι η μισή Ελλάδα είναι Ολυμπιακή και η άλλη μισή. Μισό λεπτό. Άκουσε με. Ναι. Έχει υπόψη σου κάτι. Είπε ότι πάει στην Τούμπα και στείνει στα 4. Έτσι. Πρέπει όμως να λάβει υπόψη σου ότι ο ΠΑΟΚ δημιουργικά και σκοραρικά είναι καλύτερο από σένα. Δημιουργικά και σκοραρικά. Είναι πιο πολλά γκολ. Βάζει, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες. Εσύ θα βάλεις τον γκολ, θα τα μπουροδείς πίσω. Καλά, προχτές, όσες φάσεις είχα κάνει σε 3 παιχνίδια, τα έκανα μαζεμένα προχτές. Γιατί έχανες. Κι όμως η Ρουφιάνα δεν πήγε, είναι και θέμα τύχης. 100%. Η ζωή, το ότι ζούμε και ότι είμαστε αυτή τη στιγμή και μιλάω εγώ μαζί σου, είναι από θέμα τύχης. Είναι μεγάλη τύχη. Καταλαβες. Αλλά από εκεί και πέρα εντάξει, θα γίνει μπάλα, έτσι είναι. Εντάξει, τώρα εγώ είμαι και παλιοσυρά όπως και εσύ, ας πούμε.
έχουν δει τα μάτια μας. Γιατί εγώ δεν έχω γλιτώσει από δοκάρια, αποφάσεις, από. Τέλος πάντων, Γιωργάκη. Έγινε, ρε. Θα τα πούμε, ρε. Να σε καλά, για καλά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργα, ρε. Πάμε. Στέφανος. Σε κατάλαβα. Λοιπόν, δεν ξέρεις μπάλα. Δεν ξέρεις καθόλου μπάλα. Με τσαμπείς τώρα. Πάμε παρακάτω. Θα σου πω γιατί. Η Λαμία, Γιώργο, με πόσες έλλειψεις ανέβηκε στην Τούμπα. Εγώ δεν είμαι Λαμία. Με πολλές. 10. Νομίζω 8, 9, κάτι τέτοιο. 10 ήταν, Γιώργο. Ναι. Λοιπόν. Είναι, μπορεί να έχει μια ομάδα ίδια συμπεριφορά όταν είναι η κανονική ομάδα με την αναπληρωματική. Μάλιστα. Εγώ σε ρωτάω γιατί αλλού ήταν το θέμα μου. Δεύτερον, να πω κάτι άλλο. Να δεύτερον, πεις, να πεις. Μπορούμε να ξέρουμε η Λαμία αν το βάρος της το δίνει σήμερα ή την Κυριακή που πέρασε. Γιώργο. Αν το δίνει σήμερα με τη Λάρισα, το είσαι. Ναι. Δίνει τεράστιο βάρος. Α, μπράβο. Οπότε πώς θα πάει στην Τούμπα να παίξει. Το χαλαρά. Εμένα άλλο το ερώτημά μου. Ναι. Και θέλω να μου απαντήσεις. Με συγχωρείς που σου πάνε ξέρεις μπάλα. Ναι, ναι. Δημιουργικά. Ποιος είναι καλύτερος, ο Πάκος ή ο Παναθηναϊκός. Τι να πω τώρα, δηλαδή επειδή έβαλε. Και ποιο είναι, ρε παιδί μου, γιατί το λέμε τώρα και ποιο είναι. Πώς θα γίνει μόνο. Ο Παναθηναϊκός δημιουργικός. Μισό λεπτό. Δημιουργικός ο Παναθηναϊκός, πότε έγινε. Συγγνώμη, ο αρχισκόρερ του ΠΑΟ, ποιο είναι. Ο Φούφουτος. Πόσες ευκαιρίες κάνει ο ΠΑΟΚ στον αγώνα και πόσες κάνει ο Παναθηναϊκός. Σε όλους τους αγώνες κάνει ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Σε όλους. Βέβαια. Με τον Ολυμπιακό δεν μας πόσες ευκαιρίες έκανε. Εντάξει ρε Γιώργο, δεν θα μάλωσω για άλλη ομάδα. Αλλά σου είπα, αν ήμουν εγώ Λαμία, θα έπαιζα πιο χαλαρά την Κυριακή στην Τούμπα και σήμερα θα δίνα όλα. Ναι. Υπάρχει μια λογική, θα το ή δεν υπάρχει. Μήπως είμαι παράλογος. Παίρνω αν είμαι παράλογος. Δεν μου μιλάς. Λοιπόν, είδα να φύξω ένα θέμα. Α, χθες που σου μίλαγα για τα κρούσματα, μ' ακούς τώρα. Μ' ακούς. Τώρα σε ακούω. Μπράβο. Για τα κρούσματα χθες που σου έλεγα, επειδή εγώ δεν θα πάρω θέση, δεν είμαι με καλά, όπως καλά και καλά κάνεις εκπομπή, δεν χρειάζεται να μπορείς. Αλλά δεν πρέπει να πολιτικοποιείται. Αλλά πριν καιρό μας λέγανε έχουμε 800 μεθ, 1200 μεθ και χθες μπουκώσαμε. Λοιπόν, μας κοροϊδεύουν ψιλογαζί, γιατί τα όρια έχουν σπάσει του κόσμου. Έχουν σπάσει του κόσμου. Και ένα τελευταίο θα πω. Γιώργο, δεν μου λες μπορώ να πάρω εγώ κασκόλ του Παναθηναϊκού και να πάω στο Καραϊσκά και να παίζει Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με κόσμο. Όχι. Μπράβο. Το υγιές ποιο είναι όμως. Το υγιές είναι να μπορώ να πάω, έτσι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, επειδή λοιπόν υπάρχουν και άνθρωποι έξω άρρωστοι, από πάμε προηγουμένως στη μια άλλη εκπομπή, το κοριτσάκι εκείνο που τα βγάζει το κορμί του έξω, μπορώ να το πω αλλιώς, που κυκλοφοράει μη γυμνο. Το προστατεύω αυτή τη στιγμή και του λέω να προσέχει, υπάρχουν και άρρωστοι. Και όσον αφορά για τις πρωινές που μας κάνουν κήρυγμα, η κυρία Κρεμίδα και η κυρία Παλιού, εγώ γέλαγα με την κυρία Παλιού σήμερα, που από τη μια μεριά μας έκανε κήρυγμα ηθικότητας και έκανε κάτι κρυμάτσες και μετά θέμα συζήτησης. Θα μείνω έγκυος με τον πεθερό μου για να μπορώ να του παίρνω λεφτά. Άντε πάει ρε Γιώργα, ρε πάει. Άντε στο καλό, αγόρι μου, άντε στο καλό. Θα μείνεις έγκυος, άντε στο μείνεις προβελέγγυος. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι γίνεται, καλά. Δηλαδή μια στο καφί και μια στο πέταλο. Από τον Παναθηναϊκό με το κασκόλ πήγαμε στο κοριτσάκι το ημίγυμνο και μετά πήγαμε στην Παλιού. Θέλω λίγο να πω λίγο κάτι έξω ποδοσφαιρικό που αναφέρεται και χθες για τα κρούσματα. Για λέγε. Είπατε ότι είναι πολλά. Άκουσα τον εξαδάκτυλο, αυτός είναι κάτι εκεί στην Επιτροπή. Είναι πρόεδρος των Ελλήνων Ιατρών. Πολλά κρούσματα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Η κυρία Πελαγία μετά στις ειδήσεις είπε ότι έγιναν 55.000 55.500 τεστ. Ακριβώς. Επομένως, Τα κρούσματα με τους ελέγχους είναι 4%. Είναι ακριβώς 2.200 βγαίνει. Λοιπόν,
Εδώ έχω μία είδηση και από το Star και από την ΕΡΤ που λέει ότι το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Λοιμόξεων, δίνει την Ελλάδα με 4% κρούσματα, έτσι, την δίνει πράσινη. Δεν είναι πολλά. Δηλαδή αν γίνουν 110.000 και έχουμε 4.400, θα είναι πολλά. Είναι ανάλογα με τους έλεγχους. Όχι, επομένως, και είναι ανάλογα με τον πληθυσμό του κράτους. Όχι, με τους έλεγχους. Πόσους έλεγχους κάνεις, πόσα θετικά έχεις. Ναι, ναι, αυτό είναι 4%. Αυτό και αυτό το ECDC το δίνει πράσινη την Ελλάδα. Μάλιστα. Επομένως, ο Τσιόδρας είχε πει Μάρτιο-Απρίλιο, από ό,τι θυμάμαι, 3,5% είναι κοντά στο 4. Επομένως, δεν είναι αυτό που μας παρουσιάζει. Τρίτο κύμα, όχι δέκατο κύμα. Δεν είναι αυτό που μας παρουσιάζουν. Τι είναι δηλαδή για σένα? Αφού το δίνει το ECDC πράσινο. Τι είναι αυτό για σένα? Για σένα δεν είναι αυτό που μας παρουσιάζουν. Τι είναι για σένα? Γιατί γίνεται αυτό που... Συγγνώμη, είμαι σαφής. Είπες, δεν είναι αυτό που μας παρουσιάζουν. Είναι ψέμα. Πες το λοιπόν, βγάλει καραμέλα. Το ECDC με 4% δίνει πράσινο. Μάλιστα. Και αυτοί μας λένε... Πολλά τα κρούσματα, μα είναι πολύ έλεγχοι, βρε κύριοι μου, εσείς εκεί ειδικοί. Δεν το είδες, δεν είναι και οι ίδιοι. Όταν οι έλεγχοι ήταν το Σαββατοκύριακο, όταν οι έλεγχοι ήταν 5.000, ναι, ήταν τα κρούσματα 800. Πολύ λιγότερα. Μόνο, για να ολοκληρώσω... Δεν κρύβουμε τίποτα. Γιατί είναι προπαγάνδα, να μην το πω ολόκληρο. Δίνει πορτοκαλί την Ελλάδα σε συνδυασμό με τα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού, αν είναι πάνω από 150. Και εδώ είναι θέμα ελέγχων, οπότε Klein Mind το δεύτερο. Αν θέλετε να σας στείλω το βίντεο την είδηση. Με άλλα λόγια, εσύ τι πιστεύεις, ότι μας κοροϊδεύουν? Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει ο κορονοϊός. Είναι το ένα άκρο και όχι αυτό το άκρο που λένε η τρομοκρατία. Υπάρχει και λόγος που γίνεται. Ποιος ο λόγος? Φυσικά τα κρούσματα τα πολλά. Έγιναν πολλά τεστ προχθές. Ακριβώς, πολλά... γι' αυτό βγήκαν. Ξέρεις, όχι, άλλο θέλω να πω. Έγιναν πολλά κρούσματα και βγήκαν φυσικά. Τεστ έγιναν πολλά. Ναι, ναι. Και φυσικά βγήκαν περισσότερα κρούσματα. Ναι. Γιατί? Για να γίνει νέο lockdown. Ναι, και ξέρεις κάτι. Ναι. Αυτό που λένε. Το λένε. Τώρα είναι μετάφραση κατά λέξη, δεν ξέρω την ελληνική. Θετικότητα. Αυτός είναι ο κύριος δείκτης κατ' εμέ. Έτσι, με τα λίγα που ξέρω, το φτωχό μου το μυαλό. Που πρέπει να μας λένε. Γιατί μας κρύβουν πόση έλεγχη γίνεται. Μας λένε πολλά κρούσματα, τρομάζω εγώ. Και κάθομαι εδώ και κοιτάω την οθόνη τρομαγμένος. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Εμείς ακολουθούμε, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, εμείς ακολουθούμε τη Γερμανία. Τέλος πάντων, μην επεκταθώ. Θέλω να πω και το εξής. Να μας λένε πόσους ελέγχους. Εγώ είχα πάρει τον ΕΟΔΗ τηλέφωνο. Μίλησα με την γραμματέα εκεί του Προέδρου και λέω, σας παρακαλώ, γιατί δεν λέτε τον αριθμό των τεστ, των ελέγχων που γίνεται κάθε μέρα. Ναι, εντάξει. Μα τι σημασία έχει, μου λέει. Ναι, εμείς εδώ το μαθαίνουμε. Έτσι. Να πω επίσης για τον ταξιτζή, τον Μπιλ. Εσείς, δικιά πολύ σας γρήγορα, εκπομπή, πολύ γρήγορα. Δικιά σας είναι εκπομπή, εσείς ξέρετε. Εγώ, επειδή λέμε για παλιό ποδόσφαιρο, να μιλήσουμε και για παλιούς, όχι οπαδούς, φιλάθλους, που είναι και η καζούρα μέσα. Να θυμίσω τι είχε πει πέρυσι που όταν νίκησε ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ και τι δεν είχε πει. Αλλά είναι ένας άτομο που μου αρέσει να ακούω. Έγινε! Για καλά! Έλα, φίλε! Έλα, Γιώργο! Πάμε! Έλα, ο Γιώργος, ποιος μιλάει, Γιώργος ακούει. Γιώργος ακούει. Οκ, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Ναι, ποιος μιλάει, εγώ δεν μιλάω, Γιώργο. Ναι, εσύ μιλάς και παρακαλώ τον επόμενο να σταματήσει λίγο, θα διαμέσω σειρά του. Λοιπόν, καλησπέρα. Πήρα να μιλήσω. Μην μιλάς, ρε φίλε, λίγο, και θα μιλήσει μετά. Είναι τρομερό αυτό. Μ' ακούς, φίλε, μην μιλάς. Αν δεν σε λένε Γιώργο, μην μιλάς. Μιλάει Γιώργος τώρα. Λοιπόν, πήρα να αναφερθώ για δύο θέματα. Κατά πρώτον, για τον Παναθηναϊκό. Με λένε Γιώργο και είμαι Παναθηναϊκός. Ναι. Μ' ακούς έτσι, ωραία. Θα συμφωνήσω μαζί σου για τους ξένους, ότι δεν κάνω για τον αθλητισμό, αλλά θα διαφωνήσω για τους Έλληνες. Οι Έλληνες, φίλε μου, είναι σαν να ακούω αυτή τη στιγμή που πας με τους Μπασινάδες και με τους Καραγκούνιδες. Ακού. Να τελειώσω, ρε παιδί. Όχι, γιατί θα σου πω κάτι που θα συμφωνήσω αμέσως. Εγώ δεν λέω ότι αυτοί απορρίπτονται. Εγώ επιμένω και λέω ότι αυτοί οι πιτσιρικάδες
που δεν κάνουν μόνο τους για προβληματισμό. Πρέπει να υπάρχει στην ομάδα ένας κορμός. Ένας κορμός από όπως είχε κάποτε η ΑΕΚ ένα κορμό. Θυμάσαι Βαρβάτο. Και χωράγανε δύο-τρεις μέσα. Ναι, πάω να σώζα μου το φέρει. Τώρα δεν μπορεί να χωρέσει, δεν μπορεί να χωρέσουν αυτοί που είναι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι μου φέρε κάποτε πάω ο Σόλτα και έβαλε βασιλιά μπάλα. Α, μπράβο. Και μου βγαίνει το καλύτερο αμυντικό χάφνα. Έτσι, έτσι. Και είναι αυτούς που θα είναι από σίδερο και ατσάλι να τηρωθούν μέσα στο καλύτερο της μεγάλης ομάδας που είναι ο Παναθηναϊκός, για να ξαναγίνει μεγάλη ομάδα κάτι αυτή τη στιγμή που πούφτει, τη γνώμη κιόλας. Θα πληρωθούν και θα γίνουν παιχταράδες. Αλλά θέλω κάποιους παίχτες ξένους. Όπως είπες. Δεν μοιάζει το μεγάλο. Μα κοντά στο Χένριξεν δεν έπαιξε και ο Βόκολος. Αντράβο, αυτό θέλω να σου πω. Ότι αυτοί οι παίχτες, αυτοί θα με βγάλουν από το πρόσωπο μένα αύριο μετάβριο. Κατά πρώτον. Με απαραίτητη προϋπόθεση. Ναι. Κορμός. Ναι. Άμα πω, μου μιλάς στο Παναθηναϊκό. Που πάντα πήγαινα με κορμό εγώ στην Ευρώπη. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν. Αυτό είναι και σταλεί στον αρέσει, γιατί με τελειντάρι. Τώρα και εντύχει είναι άλλη ράτσα. Είναι φιλοβάζελοι αυτό, έτσι του λέω, αυροβάζελοι. Δεν είναι παραθυναϊκού, τέλο πάντων. Κατά δεύτερον, για το θέμα των ιών των COVID, που βγήκε πριν ο αντιμνημονιακό. Και ένα άλλο κύριο που λέει για τι εντατικέ. Εντατικέ μέρε, φίλε μου, πρώτε, είναι σε όλη την Ελλάδα τόσο, δεν είναι στην Αθήνα. Είναι σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα μπουκώσαμε, κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, αυτά τα σενάρια που θα σου στείλω βιντεοκλιπάκια και θα σου στείλω να δεις και να δεις, καταφέραμε και κάναμε το τραμπάγιο. Κατά πρώτον. Μετά βγάλαμε το Μητσοτάκη, ο ξάδελφός του, θα δώσει μάσκες, γι' αυτό γίνονται όλα. Μετά ότι είναι από πίσω ο Ρότσαιλντ, ο Σόρος, ο άλλος ο Γκέιτς, αυτοί. Λοιπόν, είναι πολλά τα σενάρια. Ένα έχω να πω. Αυτή η ασθένεια κολλάει. Πεθαίνει, δεν πεθαίνει, κολλάει πολύ. Λοιπόν, καθίστε, ηρεμήστε, να ξεκολλήσουμε, μπα και σώσουμε τις δουλειές μας. Αυτό, τίποτα άλλο. Είμαι ταξιδής και βαράω τα λίστια εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ας μιλήσει ο άλλος. Και εγώ, δε. Για καλά. Έλα, φίλε. Γεια σα, Γιώργο, τι κάνετε. Καλά. Είμαι από το Τρίκαλα. Να σα πω, ξέρετε κανένα παίχτη εσείς από το Τρίκαλα. Έτσι παλιό. Αν θέλουμε. Όχι, ξέρετε κανένα παίχτη από το Τρίκαλα. Όχι, γιατί. Έλεγα, γνωρίζετε κάποιο παίχτη. Όχι, όχι, δεν γνωρίζω. Επί Φραντζή τότε προοδευτική, θυμάστε. Πώς το θυμάμαι. Του Κλαπανάρα το θυμάστε. Τον. Κλαπανάρα. Πώς το θυμάμαι. Γιατί μου λέτε δεν γνωρίζετε κανένα από τον Τρίκαλα. Από τα σημερινά Τρίκαλα εδώ πέρα δεν μου λέγεις. Όχι, παλιά. Α, καλά. Το θυμάστε του Κλαπανάρα. Βέβαια. Άρα. Το Μακρύ. Τον. Μακρύ. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Μακρύ, δεν λέω. Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Έγινε, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα. Καλησπέρα, Γιώργο. Έλα, δε πολύ μόνο. Τι Γιώργο, αλλά. Καλά. Δεν μου λένε, Γιώργο, όλοι οι επαγγελματίοι κλάδοι λέει παίρνουν επίδομα. Αυτοί οι επαγγελματίοι είναι ομοφυλόφιλοι που λέει ο Κούγια δεν πρέπει να κόψει επίδομα το κράτος. Τώρα που έχει μέσα να δουλεύει. Πάμε για κουκούλωμα, Γιώργο. Δεν ξέρω αν πάμε για κουκούλωμα ή όχι. Το θέμα είναι άλλο. Ξέρεις αυτοί που είπε ο Κούγιας επαγγελματίες, πώς το λένε. Επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι. Ναι. Αυτή στην ουσία ξέρεις τι είναι. Ζυγκολό. Ναι. Επειδή Γιώργο να πούμε, εσύ να ξέρεις καλύτερα από μένα. Εδώ στην Ελλάδα συγκεκριμένα πολλά πράγματα. Άλλο δίκη, άλλο δικαιοσύνη και άλλο δίκαιο. Η δικαιοσύνη ήταν είναι για να παραμείνει ταξική. Έχεις τα λεπτά. Τη γλιτώνει για γέλια. Παίρνει πέντε να βολεύει και γίνεται παραγραφή του αδικήματο. Με τον Άννα, το παιδεράζει, το φίλο του Μητσοτάκη, του Γεωργιάδη. Δεν έχει λεφτά. Γίνεται αμέσω δίκη, πήγαινε μέσα από τέτοια μουσικών. Δίκη, η δίκη πια ήταν κόρη τη Θέμηδα. Η Θέμηδα είχε δύο κορούλε. Την Ευρωμία και την Ειρήνη. Μόλι η δίκη ήταν καλά την Ευρωμία και το καρπούλι κόβονταν στη μέση, όπου εκεί η Ειρήνη. Δίκαιο. Για να υπάρχει δίκαιο, Γιώργο μου, πρέπει να υπάρχει και μέτρο. Ποιος από εμάς έχει μέτρο, μου δεις. Ποιος έχει τη δύναμη και δεν τη χρησιμοποιεί. Είτε Ολυμπιακό, λέγεται, είτε Παναθηναϊκό. Το Ολυμπιακό, όποιος έχει τη δύναμη δεν την κρύβει ποτέ στο σιρτάρι. Βέβαια. Εμείς έχουμε και ένα άλλο απαντάς. Που για μένα είναι της απαντάς. Ο ένας κοιτάει τα δύο τσού, Γιώργο μου. Τσαπούτου και τσέφρι, γιατί αυτό δεν του νοιάζει. Τα δύο τσού. Βέβαια, τσαπούτου και τσέφρι. Γιατί να του νοιάζει.
Είναι έτσι, δεν είναι. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα πράγματα. Άμα να δεις, για μένα να πούμε έπρεπε να δικάζεται να πούμε και είναι κακούργημα. Αυτός ο προσυλλητισμός είναι ομοφιλοφιλία. Και δεν πάνε να πούνε ομοφιλόφιλοι να με γράψουν. Δεν με ενδιαφέρει. Απλώς ο προσυλλητισμός που γίνεται. Βλέπεις τηλεοράσεις, με βγαίνει ο άλλος υπουργός και είναι υπερήφανος. Λέει που γνώρισε τον άντρα του, λέει με την πρώτη ματιά για τον παντρεύει. Αυτή η πρώτη σας σάι είναι κάτι το εγκληματικό. Αυτή δεν πρέπει να δικάζονται για προσυλλητισμό. Δεν είναι κακούργημα αυτό. Όχι, όχι. Αυτό είναι που λες εσύ, είναι ρατσισμός. Να είμαι ρατσισμός. Πάνε στις καφετέρες αυτοί, πιούν τα παιδάκια 15 χρονών, 16, θα κάνουν και αυτά ομοφυλόφιλους. Γι' αυτό πλέον πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ. Και σου λέει δεν τρέπεσαι λίγο ρατσιστή. Τι ρατσιστή είναι. Έχει γεμίσει όλη η Βουλή. Άμα πας στο Μαξίμου πρέπει να πας τύχο τύχο. Σε σπερκώνουν από την πόρτα. Ή ομοφυλόφιλοι ή παιδεράσιες που ονομαστευτεί εκεί γύρω γύρω. Και δεν κοντά και να μιλήσει κιόλα. Έχουν πιάσει όλα τα πόσα. Ήμαρτον πια. Τέλος πάντων, γύρω μου. Άντου τα λέω. Σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα, φίλε. Γεια σου, ρε Γιώργα. Για καλά. Σε παρακολουθώ χρόνια. Η εκτίμηση μου είναι μεγάλη απέναντι στου Παναθηναϊκού. Γιάννης από Μαρούς. Ναι. Σ' άκουγα προηγουμένως που μίλαγες και έλεγες, ας πούμε, σου έλεγε κάποιος φίλος ότι τα center back σου ανέφερε. Έχει κάποιους παίκτες καλύτερα από τον Παναθηναϊκό. Και λες είναι μέχρι πέμπτη θέση. Και τέταρτη και τρίτη. Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Πα με τον Παιχταρά που δεν τον πολύ πα. Αλλά λέει ο Παπασταθόπουλο, ο Πα, ο Πιάκ έχουν καλύτερα center back. Γιάκ όχι βέβαια. Από ό,τι έχει σήμερα Παναθηναϊκό. Μα Γιάκ όχι βέβαια. Ο Σέκεβερ και ο Βέλεφ που είναι τη πλάκα. Ναι, κοίταξε. Όμω ο Ολυμπιακό. Απάντησε μου σε αυτό. Πρέπει να τον παρεθεί. Ολυμπιακό. Ο Πα που πετάει την μπάλα στο αράουτ και ο άλλο. Ο Σισε, ο άλλο ο Παιχταρά ο Πορτογάλο. Πάει αυτό. Για πε μου σε παρακαλώ. Πετάει ένα αράουτ την μπάλα. Είναι καλύτερη από Σέκεβερ. Μη στέκεσαι σε ένα παίξο. Όχι, το ανέφερε εσύ. Ναι, επειδή μου το πω άλλο. Πάρε σαν σύνολο Ολυμπιακό. Έχει ένα κορμό. Τα σέντρα μπακ είναι καλύτερα. Ο τερματοφύλακα είναι καλύτερο στον άλλον. Ποιο? Από το Διούδη. Τη ΣΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Ο ΣΑ. Του Άρη. Γιατί? Ο ΣΑ πάντα λε ο Ολυμπιακό. Μα για τον Ολυμπιακό μιλάω. Ολυμπιακό. Έχει ένα κορμό. Δεν είναι καλό. Δεν κάνει αυτό κάνει. Α, μπράβο. Έτσι να τα λέμε. Παίξαμε με τον Πανατολικό έξω και ήταν να φάει 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός. Ήταν άτυχος, να το λέμε. Έτσι δεν είναι. Εγώ δεν έλλειψη ποιότητα, συγγνώμη. Πάλι τα ίδια. Δηλαδή αυτό δεν ήταν άτυχος ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως, βεβαίως. Πες το. Βρε, το είπαμε ότι μπορούσε να βάλει πολλά γκολ. Πες το. Αλλά εγώ είδα. Ωραίο ποδόσφαιρο δεν είδα. Στο δεύτερο ημίχρονο. Είδα πολύ δυνατό τον Παναθηναϊκό, πολύ φιλότιμο. Το ήθελε πολύ να το γυρίσει το μάτς. Αλλά ποιότητα δεν είχε. Έχω ταξιδέψει τον Παναθηναϊκό Ευρώπη με μπάσκετ και με ποδόσφαιρο. Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός. Γεια σας. Γεια. Έλα. Έλα Γιώργη. Πάμε. Λοιπόν. Λοιπόν, άκου να δεις, είπατε για κάποιο center back, για center back είπατε. Καλώς τον Μίτσο, ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το center back της ΑΕΚ είναι καλύτερο από το Παναθηναϊκού. Και από το Ολυμπιακού, ε. Και από το Ολυμπιακού δεν ξέρω, αλλά από το Παναθηναϊκού είναι καλύτερο. Ο Σβάρνας. Ο Σβάρνας είναι ο Σβάρνας. Ή ο Νίκτ. Ποιος? Ο Νίκτ. Ο Χνίτ. Εντάξει, καλός είναι και ο Βαναντρές, Γιώργη, γιατί. Καλός είναι. Δεν μου λες, πόσα έλεψα πράγματα για το ντέρμπι της Κυριακής. Δεν ξέρω, τι να πω. Τι να πω. Εγώ πιστεύω ότι εφόσον ο Παναθηναϊκός είναι λαβωμένος και έχει λαβωμένος, δηλαδή ενώ που έχει πολλές απουσίες, η ΑΕΚ νομίζω θα κάνει άνετα το διπλό εκεί μέσα. Έτσι πιστεύω εγώ. Όχι εξάρα που λέει για τον Ολυμπιακό, πιο λίγα. Εντάξει, 0-2 εκεί το βλέπω εγώ. 0-2. Δεν θα βάλει γκολ. Ε? Δεν θα βάλει γκολ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως εγώ το βλέπω εύκολο διπλό μέσα. Εσύ υπάρχει μάτς στο τελευταίο που να έχει φάει γκολ η ΑΕΚ. Εντάξει, δεν αντιλέγω. Αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν είναι στα καλά του όμως. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί κοίταξε μπροστά η ΑΕΚ, ξέρεις τι παιχταράδες έχει. Μην τα λέμε. Είναι πολύ απρόβλεπτο το παιχνίδι αυτό. Είναι απρόβλεπτο. Δεν ξέρεις τι ξημερώνει.
Εντάξει, απρόβλεπτο είναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι με τις παίχτες αυτούς που έχει, στην επίθεση που έχει η ΑΕΚ, με τις παίχτες αυτούς που έχει το Λιβάι Γκαρσία, το Ντάνκοβιτς και αυτούς εκεί, μπορεί εύκολα να κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, θα το δούμε την Κυριακή. Έτσι, εγώ έτσι το βλέπω. Διπλό το βλέπω άνετα. Διπλό. Άνετα, ναι. Λοιπόν. Άλλο. Τι άλλο, δεν νομίζω να έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ, Βιζάλα. Έλα, Γιώργη, τα λέμε. Για χαρά, για χαρά. Έλα. Καλησπέρα, Οικονομάκος. Πού είσαι, Οικονομάκος, χάσαμε. Εύχομαι αύριο να κερδίσει και να προκριθεί ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Αν θες, παίρν μου την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Να σου πω κάτι. Ναι. Ας χάσει, αρκεί να προκριθεί. Ναι, και να φάμε ένα-δύο γκολ, δεν πειράζει, αρκεί να βάλουμε ένα. Όχι, στο 2-1 έχει παράταση. Όχι. Στο 2-1 έχει παράταση. Όχι, 2-1. Πήγε το μυαλό μου αλλού. Πήγε το μυαλό μου. Ήταν 4-2 το μάτσο. Ναι. Με 2-1. Και ένα 0 να χάσει, αρκεί να προκριθεί. Με 2-1 προκρινόμαστε. Ναι. Μπορεί να μου πει την ενδεκάδα. Όχι, δεν ξέρει κανένα ακόμα. Θα προπονηθούν σήμερα και τα λοιπά. Δεν είναι γνωστή η ενδεκάδα. Θα κατεβάσει ο Μάρτης, δεν ξέρει κανένα. Τώρα έχουν πάει στο Άιντχόβεν, έτσι. Ναι, στο Άιντχόβεν είναι. Μάλιστα. Πού είναι το Άιντχόβεν, ξέρει. Στην Ολλανδία. Ολλανδία. Χολάντα. Νέδερλαντ. Σωστό ο Οικονομάκος. Τι άλλα νέα. Τα δικά σου θα μου πεις. Πολιτικά πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Χάπια πίνεις. Βέβαια. Με τις κούφτες. Όχι, ένα-ένα. Ένα-ένα. Και Οικονομάκου, σου ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε, για χαρά. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα. Πάμε. Τι γίνεται. Καλά. Είσαι καλά. Μέτρια. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να κλείσω το τηλέφωνο, να κλείσω το... Το αδιόφωνο. Το αδιόφωνο, ναι. Μισό λεπτό. Τι μου λες κάτι. Ναι. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Ναι. Και τρέπομαι που είμαι. Παρακάτω. Το παρακάτω ποιο είναι. Είπες, εγώ Παναθηναϊκός και τρέπομαι που είμαι. Μέχρι εκεί είναι, στο. Και τρέπομαι που είμαι. Μάλιστα. Όμως θέλω να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω πραγματικά κάτι, δηλαδή. Επειδή είπες ότι 80 εκατομμύρια κονομάει ο Μαρινάκης από τις μεταγραφές που γινόνται, αυτά είναι τα λεφτά. Άνοιξε το ίντερνετ να δεις 400 εκατομμύρια στη Wall Street. Και ξαφνικά βρέθηκε με 1,5 δισεκατομμύριο. Αυτό κανένας δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Εάν σου φαίνεται αυτός ο άνθρωπος έξυπνος, με την κοκαίνη του κτλ. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Ξέρω ότι αυτό που θα σου πω δεν θα το κατανοήσεις, αλλά θα το πω και για άλλους. Από τη στιγμή που αυτή η υπόθεση μπήκε στο σιτάρι, με αυτό που πεις εσύ τώρα και μπορεί να το πούγει κάποιοι άλλοι, θα έρθει ο Μαρινάκης και θα κάνει μήνυση εδώ. Και σε μένα και στο αθμό. Το καταλαβες. Με την κοκαίνη του κτλ. Το θέμα αυτό έληξε. Μπήκε στο σιρτάρι η υπόθεση. Άρα μέτρα προφύλαξη παίρνω. Όχι τίποτα άλλο. Μπα το μυαλό σου αλλού. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σιδηρόπουλος από Κερατσίνη. Ναι. Είχα ξαναπάρει πριν κανένα δύο μήνες. Που λες, άκουσα τώρα έναν κύριο εκεί πέρα. Που έλεγε κάτι μαλαγίες για τον πρόεδρό μας, τον Μαρινάκη. Τι είναι αυτά, μωρέ, που μας λέει τώρα, κόκκες και παραμύθια. Έχει τίποτε αποδείξεις. Αν έχει τίποτε αποδείξεις... Εμένα μου κοιμεί την περίεργα κάτι άλλο. Ναι. Ότι δεν βγαίνει να πει για αυτό που έκανε ο Μαρινάκης μετά τον αγώνα με τον Άρη. Που ναι. Πήγε, έβρισε τον διαιτητή, σκαιός τον έβρισε, και ναι, δεν του είπε... Τα έγραψε ο διαιτητής ο Μιλαγόνος και δεν βγήκε να το πει αυτό. Σωστά, ναι, εντάξει, τώρα τι έγινε τώρα. Κοίταξε, αυτό δεν είναι αξιοπρέπεια, μας τώρα. Δεν είναι αξιοπρέπεια. Μαρινάκης, δεν είσαι να πούμε τώρα τι να πω, Καρυπίδης, Μαρινάκης είσαι. Δηλαδή, διάβασα τις φράσεις
τις βρυσιές που γράψει ο Βιλαγώνα ο Σιγηρόπουλος. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Είχε τα νεύρα του, μου, πρόεδρε. Α, τώρα, ναι, μου, δικαιολόγησε. Μπορεί να... Τι να πούμε τώρα, πρέπει να... Κάτι, κάποιο πρόβλημα θα υπήρχε. Εν πάση περιπτώσει, την άλλη φορά είχα κάνει έκκληση εγώ στους πρόεδρους να βάλουν και Έλληνες παίκτες. Και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός παίζανε 10 Έλληνες. Ήτανε πολύ καλό αυτό τώρα. Για να δει και οι Έλληνες να εκλέξουν, θα γίνουν Έλληνες οι παίκτες. Να βάζουν συνέχεια τουλάχιστον το 50%. Το 50% να βάζουν να παίζουν Έλληνες. Ναι. Ας πάρουν από βήτα εθνικοί παίκτες. Έχει παικταράδες. Έχει. Εδώ στον Πειραιά, άλλωστε εμείς εδώ στον Πειραιά, εδώ, Βραπετσόνα, Κερατσίνη, Πέραμα, Πειραιάς, Καμίνια, Αφιάλη, και από εδώ είμαστε όλοι 50.000 Ολυμπιακοί. Είναι και 5.000 Παοξίδες. Τόσο πολύ. Και όλη την Αθήνα. Κατάλαβες. Και να βάζουν Έλληνες παίκτες να μπορούν να δούμε ποδόσφαιρο. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ και εσύ, Γιώργουλε. Γεια καλά, γεια καλά. Έλα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Χάρης λέγομαι. Ναι, Χάρη. Ολυμπιακός. Ναι. Θέλω να πω καλή επιτυχία για αύριο στην ομάδα. Πιστεύω να περάσει. Γιώργο, τώρα δεν ξέρω. Βέβαια, έχει μεγάλες πιθανότητες, δεν είναι σίγουρο βέβαια. Πιστεύω να περάσει. Για το πρωτάθλημα, Γιώργο, πώς είδες τις γκέλες που έκανε με Παναθηναϊκό, με Άρη? Η διαφορά τώρα με τον ΠΑΟΚ είναι 12 ή κάνω λάθος? Είναι 12. Ναι. Το θέμα 12. Είναι ότι οι γκέλες έρχονται περισσότερο από άμυνα. Έτσι, από άμυνα, από, ή μάλλον από την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Που ο Ολυμπιακός στον πρώτο γύρο και σε κάποια ακόμα παιχνίδια είχε δεχθεί ελάχιστα γκολ. Και τώρα δεν υπάρχει μάση που να μην δεχθεί γκολ. Έφαγε γκολ από τον Απόλλωνα, δύο γκολ από τον Άρη, ένα και ένα. Δύο γκολ από τον Παναθηναϊκό, δύο γκολ από την Αϊντχόβεν. Γιώργο, εσύ πιστεύεις ότι το πρωτάθλημα είναι τελειωμένο ακόμα? Ναι, ή πιστεύεις ότι... Όχι, είναι τελειωμένο. Κάτσε, γιατί οι 12 βαθμοί, πρόσεχε, αν κάνει μία ήττα στα play-off, εγώ σου λέω. Είναι τελειωμένο. Και στην Τούμπα πάει στους 6 βαθμούς, ρε. Ναι, γιατί οι Άρη θα κερδίσουν μεταξύ τους. Λέω, πες ότι τα πράγματα πάνε βρεκά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, θεωρείς μεγάλη πιθανότητα να το πάρει, δηλαδή. Τεράστια, όχι μεγάλη. Και κάτι άλλο, Γιώργο. Τα κρούσματα σήμερα είναι λίγο λιγότερα από χτες, κάπως, ας το πούμε έτσι, Ναι, είναι κάπου 200 λιγότερο. Εγώ, ρε Γιώργο, δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Και κλείνω, για να μην απασχολώ πολύ. Δεν ξέρω πόσα τεστ έγινε γι' αυτό. Ναι, δεν είναι λογικό. Εχθές είχαν γίνει, από ό,τι άκουσα, 55-60 χιλιάδες, νομίζω, τεστ. Κάτι τέτοιο άκουσα. Ναι, σωστό. 60 χιλιάδες τεστ και ήταν 2.000 άτομα. 55.500 χιλιάδες είχαν γίνει, να κλείνω. Ναι, ως πότε, γιατί τρομοκρατία, δηλαδή, πού είναι τα πολλά, δηλαδή, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Άμα γίνουν 100.000 τεστ, δεν θα είναι 5.000 τα κρούσματα. Δηλαδή, ως προς τι αυτή η τρομοκρατία, ρε παιδί. Γιατί είναι τρομοκρατία, δεν κατάλαβα. Μια πραγματικότητα είναι. Ναι, αλλά γιατί η οικονομία έχει κλείσει. Δηλαδή, έχουμε τα πάντα, εστιάσεις, η εστίαση, όλα αυτά. Αφού γίνονται πολλά τεστ, δεν είναι λογικό να υπάρχουν κρούσματα, ρε. Άρα, λοιπόν, να ανοίξουμε τα πάντα. Όχι, ρε Γιώργο μου, θέλω να σου πω κάτι. Δεν έχει βγει ένας επιστήμονας και πραγματικά ένας δημοσιογράφος, ή εγώ δεν έχω ακούσει. Τι γίνεται με το θέμα του φαρμάκου? Είχαν πει ότι για το Ισραηλινό φάρμακο του Τελ Αβίβ, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, ναι, ότι θα δοκιμαζόταν σε ασθενείς Έλληνες. Δεν έχω ακούσει τίποτα γι' αυτό. Σε τι φάση βρίσκεται, πώς πάει. Το έχουν ρίξει το εμβόλιο τώρα. Ορίστε, δεν άκουσα γι' αυτό. Το έχουν ρίξει το εμβόλιο. Ναι, αλλά κακός, είδες λοιπόν. Δεν πρέπει να δώσουν έμφαση και στο φάρμακο? Κοιτάξτε, σύμφωνα με τις στατιστικές που μου βγάλει, ναι, επειδή έχουμε εμβολιαστεί πολύ ηλικιωμένοι, ο αριθμός κρουσμάτων στους ηλικιωμένους έχει μειωθεί. Α, έχει, δηλαδή. Καθημερινά μειώνεται ο αριθμός κρουσμάτων στους ηλικιωμένους. Επειδή ακριβώς έχουν αρχίσει να κάνουν εμβόλια όλοι. Α, πάλι, αυτό δεν το ξέρω να σου πω. Ναι, το έχουμε πει πολλές φορές. Μάλιστα. Καλώ. Εντάξει, Γιώργο. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Έλα, να είσαι καλά. Για καλά. Έλα. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Γεια. Από το καφενείο των φιλάθρων σε παρακολουθάω, ρε μάγκα. Ναι. 30 χρόνια. Δεν μου λες, ρε Γιώργο. Καταρχήν έχεις αναστολή ένα χρόνο, από το ροκ δικαστήριο. Που δεν έβαλε στους Iron Maiden στην 20άδα. Είναι δυνατόν? Τι λάθος έκανες? Έλα να σου πω κάτι.
Οφείλω να ομολογήσω κάτι. Πες το. Δεν τους πάω. Α, τώρα σε καταλαβαίνω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί μιλάμε για θηρία. Το οποίο μιλάμε επανειλημμένα μου σου δεν τους πάω. Δηλαδή τους έχω δει στη Μαλακάσα. Ναι, δεν μου άρεσε καθόλου. Μπορεί θες να πετάξεις που τους ακούς. Μόνο το Alexander the Great να ακούσει τρελαίνεσαι. Σε μουρλαίνουνε. Είναι απίστευτη, τέλος πάντων. Δεν μου λες, ρε Γιώργο. Πήγανε κάτω στο Καραϊσκάκι κάποιοι πριν ένα διάστημα, αρπάξανε μία τριάρα με μηδέν κάρτες και είπαν για μας τώρα που πήγαμε και παίξαμε πρόσφατα με 7 κίτρινες κάρτες, με 3 τραυματισμούς, ένας με φορεί, ο άλλος με διάστηση και ο άλλος δεν μπορούσε να πατήσει, ότι ήταν φιλικό. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό το πράγμα δηλαδή, αυτή την προπαγάνδα που συνέχεια. Ο ένας από τους σοβαρούς τραυματισμούς δεν έγινε από παίξη του Άρη. Ναι, αλλά έγινε μετά από μαρκάρισμα όμως. Δεν έγινε από μόνο του ξαφνικά. Του Σεμέδο. Ναι. Όχι του Άρη. Εντάξει, από πίσω όχι, εντάξει. Ασκήσαμε εμείς όμως. Όχι εντάξει. Κάναμε... Ο Σεμέδο δεν έκανε την κομψαλίδα, την έβαγε στον πηγούδι όλ, πήγε μες στο σύνδεδο του Δοκαριού. Πάει ο Μοπλάκη. Και αυτοί όταν τελειώσανε να πούμε ήταν αγκαλιές και φιλιά στη Τούμπα στο 1-1. Αγκαλιές και φιλιά ήταν με το που τέλειωσε το μάτς. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα και να ρωτήσω εγώ κάτι. Υπάρχει ομάδα στην Αλφα Εθνική που έχει αυτά τα δύο χαφ που έχει ο Άρης. Σαν το Σάσα και το άλλο το Κογιώτα από την Αυστραλία, τον Τσιφό. Εγώ μίλησα πολύ κολακευτικά προχθές για τον Σάσα. Όπως μίλησα και πολύ, με πολύ καλά λόγια για τον... Ποιος ο Σούγκρεν. Όχι, ο άλλος. Ποιος, ο Τζέκο. Όχι. Μπερτόλιο. Ποιος, ο Μπερτόλιο. Μπερτόλιο. Ρε Γιώργο, μιλάμε, έχουμε εκπληκτική ομάδα. Τέτοια ομοιογένεια δεν υπάρχει πουθενά. Μετά τον Ολυμπιακό είμαστε η καλύτερη ομάδα φέτος και αυτό που κάνει φέτος ο Άρης είναι υπέρβαση, Γιώργο. Βεβαίως είναι υπέρβαση. Διότι το budget που έχει ο Άρης με τα budget των αλωνών είναι να γελάς. Μιλάμε 6 εκατομμύρια με 30, 40 και 50 αντιπάλους και κοίταξε που είναι οι άλλοι. Είναι φοβερή ομάδα αυτό που κάνει. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι παίζει καλή μπάλα. Ακριβώς. Ομοιογενές σύνολο με μεγάλη συνοχή, με μεγάλο πάθος και να ξέρεις, στατιστικά που είδα, γράφει ο Σάσε με τον Τζέκο χιλιόμετρα Premier League. Ναι, αλλά έχει μια μεγάλη αδυναμία. Το καταλαβαίνω τον γκολ. Ναι. Συμφωνώ. Τι είναι η αδυναμία σου. Κάνεις ευκαιρίες. Μα δεν σουτάρει κανένας, μου αδελφέ μου. Ναι. Δεν σουτάρει. Μέσα στην περιοχή να σουτάρει ένας. Ναι. Όλο ναι. Πάσα στην μπάσα, πασάκι στο πασάκι. Εάν Γιώργο είχα φέτος σέντερ, δεν θα με βλέπανε. Δεν θα με βλέπανε αν είχα σέντερ φορ φέτος. Μιλάμε, θα ήμουν μαζί με τον Ολυμπιακό. Θα είχα μεγάλη διαφορά. Ο Κούγιας το έκανε το πείμα μέχρι τη μισή. 0-1. 0-1 ο Κούγιας. Ναι. Και άκουσα και κάτι, δεν ξέρω αν το έχει πληροφορηθεί, ότι του χρόνου παίρνει Ιωνικό. Μια φήμη τέτοια ακούστηκε. Όχι, δεν νομίζω. Ο Ιωνικός ανήκει σε δύο αδέρφια. Δεν το δίνει τον Ιωνικό. Ο Ιωνικός πάει άνοδο. Το ξέρω. Το ξέρω. Έγινε, ευχαριστώ. Φιλιά, γεια σου. Καλά. Έλα. Γεργό. Έλα. Βαγγέλη, σε με τι κάνεις. Έλα, Βαγγέλη. Εγώ βλέπω πάλι την Bayern να σηκώνει το Champions League. Να δούμε. Εντάξει, είναι αυτή τη στιγμή, Γιώργο, είναι... δεν παίζεται τώρα. Ναι, χθες δεν είχε και πολύ σοβαρό αντίπαλα απέναντί της. Γιώργο, αλλά άμα βάλεις, Γιώργο, αυτή τη στιγμή όλες τις ομάδες, ποιος θα την κοντράει τώρα. Θα πεις από την άλλη και η Bayern πολλές απουσίες. Γιώργο, έχασα την Άιντραχτ και πήγε χθες και έριξε 4 γκολ. Ναι. Άλλα παιχνίδια αυτά. Αυτή τη στιγμή τώρα που λίγο να την κοντράρει είναι η Παρί, η Σερμέν. Αλλά και αυτή να την κοντράρει τώρα, ποιος θα την κοντράρει τώρα, η Μπαρσελόνα. Είναι και η Σίτι. Εντάξει τώρα η Σίτι είναι, Γιώργο, εγώ πιστεύω. Σε καλή κατάσταση είναι η Σίτι. Εντάξει, ναι, είναι η Σίτι. Θα δώσω σήμερα και την ομάδα μου τη Ρεάλ. Εγώ πιο πολύ, Γιώργο, φοβάμαι το παιχνίδι τη Ρεβάνς μέσα στην Ισπανία παρά το σημερινό. Έχει και απουσίες σήμερα η Ρεάλ. Να δω, τη δω βέβαια, τώρα. Καταρχήν δεν παίζουν πεζεμά. Έπαιζε Πρεσεμά, ναι. Νούμερο ένα. Ξέρεις, Γιώργο, είναι καλή τώρα η Ρεάλ. Θα πάει να κάνει τώρα κάτι διπλό σήμερα και να χάσει το κόσμο μέσα στην Ισπανία. Τι να πω. Έγινε, Βαγγελάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, τα λέμε. Για καλά. Έλα, φίλε. Κολίνα εδώ. Λοιπόν. Είπε τώρα Κολίνα, πω... μου είχε έρθει ένα μήνυμα και μου λέει, Γιώργο, είδα λέει χθες το Ατλέτικο Τσέλσι. Ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου ήταν αυτή η διαιτητάρα, ο Γερμανός. Πραγματικά, τι είναι αυτό. Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Το είδες εσύ. Ναι, το είδα. Αυτός ο Μπρίγκ. Ο Αφλή, κατάλαβα. Τολμηρό πράγμα. Τι είναι αυτό.
Για λέγε Νικολίδα. Εγώ από ό,τι τον έχω δει κανένα δύο φορές, δεν χάνει φάση. Τίποτα, είναι τρομερό πράγμα. Για λέγε τώρα. Είναι καλός. Κοίταξε, να μιλήσουμε και λίγο και για Champions League τώρα. Δεν θέλω να μιλήσω για την επικαιρότητα για τα άλλα. Λοιπόν, εγώ θα πω λίγο για την Μπαρτσελόνα. Την είχα δει από προχθές, δεν σε πήρα τη λέω. Για λύπηση αυτή. 4 γκολ εκεί μέσα. Ο Μέση έχει πέσει τόσο πολύ. Έχει τώρα αυτή η ομάδα σχέση και ο Μέση με την ομάδα που βλέπαμε πριν 10-12 χρόνια. Για σκέψου ποιοι παίξαν τότε. Τι να σου πω τώρα. Πού να βρει τώρα Τσάβη, πού να βρει Νιέστα, πού να βρει Ροναλντίνιο, πού να βρει Μπουγιόλ. Από πότε έπεσε η Μπαρτσελόνα, αυτή είναι η ερώτηση. Τώρα, εδώ σε θέλω. Από τότε που έφυγε και ο Νιέστα. Όχι. Από ό,τι μίλαγα εγώ με φίλους στο εξωτερικό, επειδή είχα ζήσει πολλά χρόνια, η Μπαρτσελόνα έπεσε από τότε που πέθανε ο Κρόιφ. Όλοι λέγανε ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ μισό λεπτό. Αλλιώς τον πήγε. Α, για τους ποδοσφαιριστές νομίζω. Αλλιώς τον πήγε. Ο Κρόιφ φίλε κινούσε τα νήματα. Μα αυτό είναι κανένα ομάδα. Αυτό ήταν από πίσω. Μαζί βέβαια, μαζί με τον άλλον, με τον Γκουαρδιόλα, φάνηκε ότι είναι ένας καλός παίκτης. Είναι ένας καλός παίκτης ο Γκουαρδιόλα. Αλλά από τότε που πέθανε ο Κρόιφ, έκατσε μπροστά. Το χτίσιμο, τη φιλοσοφία της ομάδας ήταν κανένα αυτό. Αυτό ήταν όλα τα λεφτά. Από τότε που πέθανε αυτό. Δεν υπάρχει ένα νέο στην ομάδα. Όσοι παίχτες ήρθανε, δεν έχουν δέσει με την ομάδα. Διάβασα προχθές μερικές από τις ατάκες που είχε πει ο Κρόιφ και παρακολουθώ έτσι μια χαρακτηριστικά. Λέει, με ρωτήσανε ποιοι θα είναι η ενδεκάδα ιδανική στη μειχτή κόσμου. Θυμάμαι αυτό, το έχω διαβάσει. Και αλλά θα να το ακούσουν και πολύ. Και είχε πει. Δεν υπάρχει ιδανική ενδεκάδα γιατί αν βάλουμε τους 11 καλύτερους θα είναι εγώ και εγώ. Αυτό λέγε. Ήταν. Δηλαδή σου λέει κύριε μου εδώ θα επικρατεί ο εγωισμός, εγώ είμαι και όχι άλλος. Αν βάλω 11 καλύτερους. Και το λες Κρόιφ, η Ολλανδοί τον λένε Κράιφ. Ναι, με Κράιφ. Κράιφ. Και το όρο δεν μορφέρεται. Κράιφ. Κράιφ. Έτσι τον έλεγε Κράιφ ο Γιώχαν Κράιφ. Αλλά τέλος πάντων η Μπαρτσελόνα έχει λίγο απογοητεύσει πολύ έως πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο το θέμα. Έχω παρατηρήσει λίγο και με τους προπονητές. Βλέπεις ότι μέσα σε αυτά τα τελευταία 10-15 χρόνια είναι μια να πούμε κλίκα από 20-25 ονόματα από προπονητές και ένας πάει από εκεί και ένας πάει από εδώ. Ξαναφέρα τώρα αυτόν τον Φαχάλ. Δηλαδή η ίδια συνέχεια πρέπει να είναι. Η Μπάγερ ας πούμε πήγε βρήκε έναν άλλον εκεί πέρα ο οποίος έχει κάνει φανταστική σεζόν από πέρυσι. Άγνωστο. Και όμως αυτό το προπονητή δεν το έκαναν κορυφαίο στον κόσμο. Παρόλο που πήρε όλους τους τίτλους που υπήρχαν φέτος παγκοσμίως. Όλοι. Δεν έχει ξαναγίνει. Πρωτάθλημα, κύπελο, διπηρωτικό, Champions League, Μουντιάλ. Τι δεν είχε πάρει. Όχι, Μουντιάλ δεν πήρε, εντάξει. Κύπελο των συλλόγων. Το παγκόσμιο. Το είδα το παιχνίδι. Τα πάντα τα πήρε. Και ο Κλοπ πήρε πρωτάθλημα. Και βγάλα τον Κλοπ. Η Μάρτον. Ο Μουρίνε, θυμάμαι, το είχε πει αυτό. Προς τιμή του βγήκε και το δήλωσε. Και είπε πώς είναι εδώ να το πάρει ο Κλοπ. Και δεν το πήρε ο Φλικ. Θυμάμαι, το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό. Πρέπει εσύ να το έχει ξαναπεί. Ναι. Προς τιμή του βγήκε και το πήρε. Αλλά βλέπω, ρε παιδί μου, ότι στις μεγάλες ομάδες ανακύκλωση γίνεται. Έλα εσύ. Έλα ο άλλος. Έλα Φαχάλ, έλα σε από εδώ. Κοίταξε, η άλλη που επιβιώνει καλύτερα τα τελευταία χρόνια, γιατί ρεάλ μιλάω, ναι. Είχε και την τύχη αλλά και την ικανότητα να πάρει τον μεγάλο, τον Ζιντάν. Ο οποίος πήρε τρία κολλητά Champions League. Έτσι. Δηλαδή βρήκε προπονητή, ρε παιδί μου. Εντάξει. Τώρα και από εκεί, και τώρα έφυγε ο Ράμος. Αρχίζουν και φεύγουν παίκτες. Φεύγει ο Μόντριτς. Φεύγει ο Μόντριτς, πριν 35-36. Πού θα πάει αυτή η ιστορία του, αφήγει ο Μπενζεμά. Τελείωσε η ιστορία. Και από πίσω, ποιος έρχεται από πίσω. Η Ρεάλ έχει βγάλει από πίσω. Έχει βγάλει κάποιους. Καλούς. Η Μπαρτσελόνα που είναι γυμνή. Δεν τη βλέπω την Μπαρτσελόνα εγώ καλά. Έχω και φίλους εκεί, τα βλέπω, δηλαδή μιλάνε για ποδόσφαιρα. Αλλά δεν ανάγκη και να σας το πει. Το βλέπεις και μόνος σου. Δεν έχει ομάδα συνοχή. Δεν έχει δηλαδή συνέχεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ επειδή είμαι 42 χρονών, δεν είμαι και μεγάλο σε ηλικία. Όσο είμαι, εγώ ας πούμε για τα μάτια τα δικά μου, εν ζωή, την καλύτερη μπάλα από ομάδα την έχω δει επί του ΠΕΠ. Το έλεπε, ας πούμε, κοίταξε, με το πλαίσιο. Αυτό το πράγμα που έγινε τότε, που είχε δύο δεκάρια, στην ουσία δεκάρια, τα οποία ήταν και οκτάρια και εξάρια, δεν ξάγει. Μιλάω για τον Τσάβι Νιέστα.
και κόβανε και μοιράσανε και σκοράρανε. Τρομερό αυτό. Τα πάντα. Και δυστυχώς τότε για εκείνη τη δεδομένη εποχή, δυστυχώς για το Ferguson που είχε μια φοβερή ομάδα με τη Manchester United, φοβερή ομάδα έπεσε αντιμέτωπο σε αυτή την ομάδα. Αν είχε εντάξει, τώρα, η ομάδα που είχε τώρα. Και η Manchester διαλύθηκε, παιδί μου. Έφυγε ο Ρονάλντο, έφυγε ο Μπέκαμ. Εγκατέλειψε ο Γκίξ. Φύγανε πολλοί. Έφυγε ο Κιν. Άλλος κάφαρος. Ήταν. Αυτά τα έτσι ήταν δηλαδή πράγματι τότε. Άλλες εποχές. Τώρα για να δούμε, Γιώργο. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Για καλά, φίλε. Για καλά. Έλα. Καλησπέρα, κύριε Γεωργίου. Καλησπέρα. Άιρο Μέντεν, ο Ανδρέας. Ωραία κομματάρα αυτή. Ωραίο το Κασοποσέβρικο. Είναι ωραίο και ο δημοπαθής. Αυτή παίζει μόνο την εισαγωγή στην αυλή, δεν το παίζει τραγούδι. Yeah. Λοιπόν, για να σα ρωτήσω κάτι, ξέρετε μια ομάδα παλιά Καραμεραϊκός που λεγόταν. Πώς? Καραμεραϊκός. Όχι, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Το Μενίδη. Όχι. Έπαιζε ο πατέρας μου γίνοντας τερματοφυλάκας. Τον είχε ζητήσει ο Απόλλωνας, όταν δεν άφησε η γιαγιά μου, τώρα και τα παράτησε μετά. Ήταν 16 χρονών, 17. Ένας Καραμέρος την είχε, την είχε βγάλει την ομάδα Καραμεραϊκός λεγόταν. Μάλιστα, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, Ολυμπιακός εγώ, πιστεύω αύριο να μην, με το ΣΑ έχουμε, το βλέπω πολύ ντεφορμή στα τελευταία παιχνίδια. Με το ΣΑ και φοβάμαι πίσω στην άμυνα, τώρα λίγο εκεί θέλει προσοχή, γιατί αυτή είναι καλή, από τη μέση και μπροστά. Αλλά πίσω έχουν, βάζουνε, όσα πάνε και όσα έρθουν. Ναι. Πιστεύω να περάσουμε τώρα, δεν πιστεύω να αποκλειστούμε. Τι άλλο να πω, και κάτι για τον κύριο Κούγια, τον άκουγα χθες. Κάτι αυτός πάει να τον ρίξει, λέει, στα πολιτικά, ότι είναι πολιτικό το θέμα. Ναι. Κοίταξε, κατάτησε πολιτικό το θέμα. Το είχαμε αύριο, ας πούμε, η ολόκληρη Βουλή ασχοληθεί με αυτήν την ιστορία. Και φοβάμαι, μετά μήπως πάει και στο δικό σας το κλάδο μετά. Αποκαλύψει. Γιατί και πού δεν θα πάει. Δημοσιογράφοι, πολιτικοί, μετά θα πάει όλοι στους παρατραγουδιστές, θα πούνε πολλά στη φορά. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, καλή συνέχεια. Για καλά, φίλε, και ένα κομματάκι άμα. Ποιο θέλεις. Είναι ένα συγκρότημα που λέγεται Focus Pocus, το ομώνυμο. Μάλιστα. Είναι παλιό συγκρότημα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Για καλά, φίλε. Έλα, Γιώργη. Πάμε. Αμφιτρίωνος, γειτονάκι. Καλώς τον. Καλά είσαι. Καλά. Λοιπόν, είμαι 73. Όπως λέμε, έχω μια οκτάδα στο 3, στο 4, στο 5, Λοιπόν, έχω 3 νοσήματα. Σχετικά με τα τεστ, θέλω να σου πω κάτι. Υποκείμενα. Ναι. Όχι αντικείμενα. Όχι. Είμαι υπερταστικός. Ναι. Πίνω χάπια. Ναι. Έχω ζάχαρο 900 είχα, χωρίς να το πάρω χαμπάρι. Τι 900, 9 ζάχαρο. Ναι, Γιώργη. Είσαι καλά, ρε. Είμαι. Αφού στο είχα κεραμικό. Κάνε 9 ζάχαρο και ήσουν νορμάλ. Και νηστικός. Και ήσουν νορμάλ. Ναι, σε 2 ώρες με πήραν τηλέφωνο να πάω επιγόντως στο είχα. Να με σώσουν. Ή έπρεπε να είχα πεθάνει, ή έπρεπε να. Πώς το λένε. Ή να ήμουν σε κόμμα. Λοιπόν, κάνοντας εξετάσεις πριν να ανακαλύψω το ζάχαρο, γιατί είχα την αντίσταση, μου βρίσκουν στο πνεύμα όγκο 8 εκατοστά. Τι μου τα λες αυτά, για να μας χάσει και μια περιβόλη. Ναι. Όχι, για να δεις, τα λέω, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Επειδή κάνω 3 χρόνια χημειοθεραπεία, μας ζητάνε τώρα για να κάθε 20 μέρες κάνω χημειοθεραπεία. 3 χρόνια τώρα, συνέχεια. Πήγα, κάνω το πρώτο τεστ, αρνητικό. Κάνω το δεύτερο, αρνητικό. Κάνω το τρίτο, θετικός, πώς το λένε, ότι δεν κολλάω τον άλλον, ναι. Ασυμπτωματικός. Μπράβο. Τρελαινόμαστε. Και ποιος που δεν κολλάς, ναι. Κολλάς τον άλλον, λέγει. Έτσι είναι. Ναι. Τρελαίνονται στο σπίτι, η γυναίκα μου, οι κόρες μου, οι γαμπροί μου, πάνε κάνουν τεστ. Αρνητική. Γιατί με τη γυναίκα μου με όλο το 24. Έκανες καραντίναση. Άκου, με παίρνει από το τμήμα Ακροπόλος και μπράβο στα κορίτσα. Λέει, είμαστε σε καραντίνα.
Αλλά εγώ το πρωί ξεκινάω, μου λέει η κόρη μου, πάμε πατέρα, μου λέει, να κάνει ένα τεστ. Πάω στου τρει εδάφια, δεν θα κάνω να... το τέσσερα αρνητικό. Την άλλη μέρα κάνω και το άλλο, το μοριακό, το ναι, ακριβό. Ναι. Αρνητικό. Ναι. Παίρνει το μελωδί, η κόρη μου του λέει, όχι, λέει, το δικό μα λέει. Ό,τι λέμε εμεί λέει. Όχι ό,τι λέτε εσεί. Και με βγάλανε, δεν έκανα τη θεραπεία. Έπρεπε να περάσουν γιατί η αστυνομία έπαιρνε τηλέφωνο. Κάθε 24 ώρα, αν είμαι μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, τη λαχτάρα που πάθαμε, θέλω να σου πω ότι δεν είναι όλα αλήθεια, ρε παιδιά. Ο ιός υπάρχει. Έχουν πεθάνει δύο συγγενείς μου από αυτό το πράγμα. Αλλά εμένα τώρα με βγάλανε θετικό με τρία συμπτώματα σου λέω που έχω. Να τώρα βράχνεσαι που σου μιλάω. Δε, γιατί έχω στο πνεύμα το πρόβλημα. Λοιπόν. Και σου λέει όχι, λέει είσαι θετικός. Θα ζούσα, υπήρχε περίπτωση να ζήσω. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Η γνώμη και τα σχόλια δικά σας. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, περαστικά. Γεια χαρά, γεια χαρά φίλε, γεια. Έλα. Καλησπέρα Γιώργο, Πασκάλης. Πού είσαι Πασκάλη, θα τι κάνεις, σ' ακούω κάθε απόγευμα. Ναι, ναι, καψούλα ακούσω. Λοιπόν, για να δεις τη μεταπολίτευση, ρε φίλε, της Ελλάδας, κάποτε είχαμε στο Εθνικό Θέατρο το συγχωρεμένο τον Νίκο τον Κούρκουλο, με ό,τι αυτός συμβόλιζε. Μετά πήγαμε, ας πούμε, στη σημερινή Ελλάδα, στο Λιγνάδι. Κάποτε είχαμε τον Δημήτρη Χόρν, σαν ηθοποιό, ο οποίος, θυμάσαι που έλεγε, ηθοποιός σημαίνει φως. Μετά πήγαμε στον Κιμούλη και στο Φιλιππίδη, με ό,τι αυτό συμβολίζει σήμερα. Τέλος πάντων, υπάρχει μεγάλη κρίση ηθικών αξιών. Ειδικά στις μέρες μας, και εγώ θα έλεγα τελικά το γαλάζιο το χρώμα, κάποια κόμματα ή ακόμη και από τη σημαία της χώρας μας να το κάνουμε σε ρουζουλί, να το αλλάξουμε το γαλάζιο, να το βγάλουμε. Δεν συμβολίζει πλέον Ελλάδα. Τώρα παίρνω πέρασα από μια κουβέντα που είπες για όσα έγραψε ο κύριος Ιδηρόπουλος στην έκθεση, στο Φιλογόνος. Είναι ανεπίτρεπτα. Εγώ δεν στεναχωριέμαι περισσότερο τόσο για το ποδόσφαιρο, όσο περισσότερο με επηρεάζει όταν αυτά τα λόγια βγαίνουν από το στόμα ενός ανθρώπου, ο οποίος ξέρω ότι επηρεάζει και την πολιτική ζωή της χώρας. Όχι, εγώ δεν μιλάω. Όχι, εγώ λέω ότι βγαίνουν από το στόμα ενός ανθρώπου που είναι από τους επιφανείς. Ναι, από τους επιφανείς οικονομικά. Οικονομικά είναι το λιγότερο. Οικονομικά, βέβαια οικονομικά. Τι να πω, ότι είναι επιστημονικά. Για μένα μεγαλύτερη βαρύτητα έχει ότι η επιφάνειά τους στον επηρεασμό των πολιτικών εξελίξεων της Ελλάδας. Και όταν αυτός ο άνθρωπος στην κατοχή του έχει κάποιες εφημερίδες ιστορικές, οι οποίες έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ελευθεροτυπία του τύπου. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο και όταν αυτός ο άνθρωπος την χάνει να έχει φιλικές σχέσεις και να ακούει κολακευτικά λόγια από έναν ιεράρχη, από τον Μητροπολίτη Πειραιός, τον κύριο Σεραφείμ. Αυτό είναι το τραγικό, φίλε μου καλέ. Καταλαβες. Αυτά είχα να πω. Έγινε, για χαρά. Γεια σου, γεια.